Μπερδεύτηκε, ξεγελάστηκε. Κάντε, κύριε Σχελό! Κάντε, κάντε! Πολύ πόντα ήρθαμε! Γεια σου Γιώργο! Γεια σας παιδιά! Γεια! Απ' τα χνάρια που αν γυρίζεις τα λιμέρια της πλήγης, τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουν εδώ χθες. Χθες, χθες, στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην γυρές. Στις καρδιάς των μάχαλα κάπου εκεί κοντά. Προσέξτε τώρα, σιγά σιγά φεύγουμε από τη μακρινή στιγμή, πάμε στην κάτω συνοικία που είναι η Ουράβα. Εντάξει, μεγάλη αντιπαλότητα αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι όλα κατηφορικά, όλο γυρισοδεψία σε όλα τα ρέματα είναι και τα μπάκικα. Ουδίψω το μελάνι της πορείας σου να πιω, τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες, στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες, στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Όταν κατεβεί το ήλιο, ξέρουν ότι χρειάζεται 13 μέρες και 13 νύχτες, το αποκαλύπτουν και μετά αρχίζει δύσκολη δουλειά. Τώρα αυτά καμένα να τα πιάσει, να τα βάλει στα κουβάλια, θα έχει δύσκολο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει απαγορεύσει. Τώρα θα φάμε από μέρη που δεν έχει. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μήνο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Ορίστε, δεν αφήσανε μήλα στην υγεία. Πλανόστιμα
ζήσω από την Κρήτη, θα το πέρα να κλέψω τους υπολιώτες, αν δεν τρέπεστε μια ολιά. Έλα, κοιτάτε εδώ οι κλέφτες. Δύο βιντεοκάμερα, καλά, δείτε μάτσα. Ευχαριστήρια του εγκλήματος. Άλλη γεύση. Δεν έχουν αφήσει καστανιά, δεν έχουν αφήσει μηλιά, χειριτιά, ζαγοράς, τι φανταστείς τρώνε και προχωρούν. Εδώ που φάγαμε τα κάστανα είναι χάνι αυτό, είναι το χάνι του Μιλιόρδου. Εκεί λοιπόν πήγε νύχτα στο χάνι το καλοκαίρι και έφερε τους πρώτους φυματικούς. Παρένθεση. Φυματικό χνιδιό σημαίνει το H δεν είναι τίποτα σήμερα. Σημαίνει ότι ένας είχε φυματίωση, ούτε ο έφδομος ξαδελφός του δεν πατρευόταν. Σημαίνει ότι ο γιατρός μόλις αποφάσισε ότι θα κάνει σανατόριο, ακούσαν οι καμπάνες, τα μολύνουν τα νερά, είπαν οι βραχιώτες, οι γιατροί του Βόλου του είπαν δεν θέλουμε να σε ξέρουμε. Καταλαβαίνετε μεγάλο ιεραποστολικό έργο αν καταλάβει. Σιγά σιγά τσίκι και με τα λεφτά των πλουσίων αρχίζει και χτίζει αυτό το σανατόριο. Από τα ΕΕ 1930 είχαμε 9.000 νεκρούς στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι είναι το μάτιο σε αυτήν την εποχή. Ήταν μάστιγα απίστευτη. Η Γιάννης, ο μαθητικός. Πόσο ξεκινούει. Εγώ σου έρθω στην εκατομμυρία 4-4,5 εκατομμύρια εκεί είμαστε. Λοιπόν, σαλάω ότι μέσα σε μια χρονιά. Έχουν μουσικές, τα ράτσα, αρχίζει και δίνει ζωή στο σανατόριο. Εκείνα τα χρόνια, στο Μεσοπόλεμο, όταν ζούμε το Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχεται όλη η λογοτεχνική γενιά του 30 περνάει από εδώ για να δει αυτό το θαύμα που συμβαίνει. Όπως εδώ οι άνθρωποι δεν θα γνωρίζουν, κολούσες με το σάλιο, το μάτι του κόκκι και την κόλαψη, ξωτική επαφή. Εδώ ο γιατρός και όλοι οι υπόλοιποι δεν κολούσαν, δεν λέγαν πρέπει να το θέσει για να αρρωστήσει. Τι λεφτά είναι, παιδιά! Άγριο, τρία τα φιλιά λέμε! Είναι η Ρόζα Κανίνα. Τι κάνουμε? Τη βάζουμε σάλι.